Ορισμένα σχόλια για κάποιες από τις τροπολογίες, λιγοστές ήταν αυτή τη φορά και αυτό είναι καλό. Πρώτα-πρώτα για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, μια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με την τροπολογία, αυτό το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας καθίσταται φορέας διαβίου μάθησης, ώστε και τυπικά να υπάρξει αυτή η σύγκληση ανάμεσα στους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας, τις γνωστές security στον κόσμο, και λέμε τυπικά να υπάρξει τυπική σύγκληση, γιατί στην πράξη αυτή η σύγκληση προχωρά και προχωρά κανονικά μάλιστα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δική της βεβαίως καθοδήγηση. Χρειάζεται όμως να μην ξεχνούμε, και καλά είναι να θυμόμαστε, πώς εννοούν την ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από τη στιγμή που θέτουν αυτοί οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί ως πρώτη προτεραιότητα ασφάλειας τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του λαϊκού κινήματος, πριν απ' όλα με πρόσχημα πότε την τρομοκρατία και πότε την ριζοσπαστικοποίηση. Και να μην μας διαφεύγει επίσης ότι η ειδικότητα προσωπικό-ιδιωτικής ασφάλειας έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτά λοιπόν, και επειδή τέτοιου είδους διατάξεις έχουμε καταψηφίσει στο παρελθόν κατά κόρον και επειδή τυποποιεί μια συνεχόμενη διαδικασία, εμείς θα τοποθετηθούμε με το παρόν την συγκεκριμένη τροπολογία που έχει βεβαίως γίνει άρθρο, το 18ο άρθρο του νομοσχεδίου. Σχετικά τώρα με την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τη 1992-41, την οποία παρουσίασε πριν από λίγο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και η οποία αναφέρεται βεβαίως στο πρώτο της κομμάτι, στην επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή, των πολιτικών άλλων υπαλλήλων. Να πούμε εδώ ότι είναι άλλο πράγμα η επιμόρφωση των υπαλλήλων, των εργαζομένων γενικώς, και άλλο πράγμα η επιμόρφωση αυτή να αποτελεί και να γίνεται κριτήριο για την όποια υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Δεν θεωρούμε ότι αυτά τα δύο πάνε υποχρεωτικά μαζί. Και δεν το θεωρούμε εμείς ως ΚΚΕ, επειδή θεωρούμε ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να γίνεται κτήμα όλων των εργαζομένων, όλων των υπαλλήλων, και συνεπώς εξ αυτού του λόγου δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό να αποτελεί μετά κριτήριο για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη από τη στιγμή που θα το έχουν όλοι. Με αυτήν την επισήμανση να πούμε ότι τη σχετική τροπολογία, η οποία έχει βεβαίως και ένα δεύτερο κομμάτι, θα τοποθετηθούμε θετικά, και φτάνω στο τέλος στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού, μια τροπολογία βεβαίως μακροσκελέστατη με πολλά επιμέρους, και για την οποία τροπολογία που έχει αρκετές διατάξεις έχουμε γενικά μια θετική προσέγγιση. Θα την ψηφίσουμε συνολικά, επειδή έτσι ψηφίζονται οι τροπολογίες. Ωστόσο, έχουμε να πούμε ότι εντάξει με τις παρατάσεις συμβάσεων, έχουμε ψηφίσει, δεν ξέρω εδώ σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές, πόσων ειδών παρατάσεις συμβάσεων. Αυτό γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, γιατί ξέρετε, οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι υφίστανται τη βάσανο αυτών των εργασιακών σχέσεων, ζουν κάθε φορά μέσα στο άγχος και στην αγωνία όταν τελειώνουν οι συμβάσεις τους, πότε θα παραταθούν, αν θα παραταθούν και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το περνάει αυτό ένας άνθρωπος, και θα πρέπει, λέμε εμείς, κάποια στιγμή όλο αυτό να λυθεί με το μόνιμο προσωπικό. Τώρα, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι στο επίθετο, είναι στο ουσιαστικό, είναι στο εισιτήριο. Ασφαλώς και είμαστε υπέρ του εξυγχρονισμού, ούτε λόγος, αλλά το εισιτήριο, κύριε Υπουργέ, είναι ακριβό. Και ιδιαίτερα για τέτοια εμβληματικά μνημεία πολιτισμού όπως είναι η Ακρόπολη, θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι και απαγορευτικό να δώσει κανείς 20 ευρώ για να το επισκεφθεί, και ξέρετε κι εσείς βεβαίως ότι η επισκεψιμότητα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν έχει καλό καιρό θα βγουν οι άνθρωποι έξω να επισκεφθούν μνημεία. Δεν θα πάνε μέσα στο καταχύμωνο με τη βροχή και με τον αέρα να επισκέπτονται τα αρχαία μνημεία. Έτσι είναι. Και γι' αυτό ίσως, και έχουμε τα στοιχεία που έχουμε, είναι μέχρι το 2016 από το ΤΑΠΑ, παρά το ότι το 2016, το πρώτο οκτάμινο μάλλον,
Είχαμε μείωση επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους, είχαμε αύξηση των εσόδων. Πώς έγινε αυτό? Πολύ απλά, επειδή αυξήθηκαν πάρα πολύ, αυξήθηκαν θεαματικά τα εισιτήρια. Συνολικά, όπως είπα, θα τοποθετηθούμε θετικά για την τροπολογία αυτή, η οποία έχει πάρα πολλές επιμέρους ρυθμίσεις, και θα θέλαμε και μια τελική, την τελική σας θέση για αυτό το Μουσείο Βρανά, να πείτε κάτι εδώ δηλαδή, θα κατατεθεί, πότε θα κατατεθεί, αν θα κατατεθεί και σε ποιο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.